Πάμε σε ένα θέμα, σε ένα καλλιτέχνη που γνωρίζω προσωπικά ότι του έχει ιδιαίτερη αδυναμία και σε αυτόν βέβαια, αλλά και στον φίλο του, τον Νίκο το Χαρχάλη. Που μας βλέπει από τη Θεσσαλονίκη πλέον. Που μας βλέπει από τη Θεσσαλονίκη και έχετε δημιουργήσει έτσι και μια ισχυρή φιλική σχέση βέβαια οι δυο σας. Θα πάμε στο Βέλγιο, θα πάμε στις Βρυξέλλες να συναντήσουμε τον Γιάννη τον Ηλιάδη, ο οποίος είναι, τον βλέπουμε, ο οποίος είναι καλλιτέχνης, με καταγωγή βέβαια από την Ελλάδα Έλληνας, ωστόσο είναι και ιδιαίτερα αγαπητός και στους Βέλγους εκεί στις Βρυξέλλες, στην περιοχή του, με τα τραγούδια του, με τη μουσική του, με το χαμόγελό του και τη φωνή του. Την καλησπέρα μας! Καλησπέρα Κρήτη, τι κάνετε? Να σε ευχαριστήσουμε πολύ! Εσύ πώς είσαι? Τα είχαμε ξαναπεί και πέρυσι βέβαια, είχαμε πει θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Ξέρεις ότι στηρίζουμε και τους Έλληνες του εξωτερικού. Ευχαριστούμε. Με όχημα τη μουσική λοιπόν και τη φωνή σου ταξιδεύεις στους Βέλγους. Αυτό έχουμε μάθει. Ναι, έτσι πρέπει. Και όχι μόνο αυτό, εμπνέεται και από την ελληνική μουσική και γράφει τραγούδια με στίχους γαλλικούς. Οπότε συνδυάζει και την Ελλάδα και το εξωτερικό 2-1 με τα τραγούδια. Ακριβώς, οπότε με στίχους, με μουσική από Έλληνες καλλιτέχνες προσαρμόζει τη μουσική και τους στίχους στη γαλλική γλώσσα, σωστά? Σωστά. Τώρα έχει ένα χρόνο, έβγαλα το τραγούδι μου, το Aventure, που είναι το δεν ταιριάζεται σου λέω στα γαλλικά. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε αυτή την ιδιαιτερότητα της τέχνης σου και επιστρέφουμε. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Ωραία, πάμε. Comme un enfant qui regarde dans les vitrines, je suis un fou des femmes et c'est à moi, je l'assume. C'est comme découvrir un nouvel lacune. Demain tout ça c'est fini, j'arrêterai de vivre d'aventureux. Mes aventures, j'étais heureux dans tous mes choix. Tu es la seule dans ma vie, j'arrêterai de vivre d'aventureux. Mes aventures, tu seras toujours mon premier choix. Demain tout ça c'est fini, j'arrêterai de vivre d'aventures. Mes aventures, je vais t'inclure dans tous mes choix. Tu es la seule dans ma vie, j'arrêterai de vivre d'aventures. Mes aventures, tu seras toujours mon premier choix. J'aurais dû t'accorder un peu plus d'attention. Arrêter de m'envoler avec d'autres à l'horizon. J'étais trop occupé à plaire, ouais, à d'autres femmes. Que j'avais oublié que tu étais ma flamme. Demain tout ça c'est fini, j'arrêterai de vivre d'aventures. Mes aventures, je vais t'inclure dans tous mes choix. Tu es la seule dans ma vie, j'arrêterai de vivre d'aventures. Mes aventures, tu seras toujours mon premier choix. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι. Εν τω μεταξύ, το κόψα στην καλύτερη στιγμή. Αλήθεια, στο πήκε εκεί με τα ελληνικά. Δεν είναι εύκολο να προσαρμόσεις τώρα ελληνικούς στίχους, ελληνική μουσική, γνωστά τραγούδια λαϊκά βέβαια από ξεχωριστούς καλλιτέχνες στα γαλλικά. Θέλει προσπάθεια και γι' αυτό το λόγο ο Γιάννης ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει όχι μόνο στους Έλληνες που γνωρίζουν βέβαια από πού προέρχεται αυτή η μουσική και την προέλευσή της και ο ήχος μουσικής, αλλά και τους Βέλγους. Το θέμα είναι τι λέμε, δηλαδή τι ακριβώς έχει μεταφέρει στη γαλλική γλώσσα ο Γιάννης. Και γνωρίζω ότι όπου τραγουδάει ο Γιάννης, ο Έλληνας Γιάννης, αυτός ο νεαρός εκεί, το νέο παιδί, επικρατεί το αδιαχώρητο
σε κλαμπς, σε χώρους μουσικής εκεί στο Βέλγιο. Εγώ τι να πω, εγώ να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ευχαριστώ. Άνθρωπος που χαμογελάει, η αλήθεια είναι δεν έχεις να τον φοβηθείς, δεν πρέπει να τον φοβηθείς, πρέπει να τον ακολουθείς ή να τον θαυμάζεις. Εγώ θα πούμε το καλά, θα πούμε και από κοντά και να έρθεις και Κρήτη να σε γνωρίσουμε, να μας τραγουδήσεις και εδώ στο στούντιο. Το θέλω πάρα πολύ, θα τα πούμε από κοντά. Εννοείται. Τώρα μας πει τι ετοιμάζει και ο Γιάννης, αν έχει κάτι έτσι στα σκαριά. Βέβαια, λοιπόν, πάω να σε κλείσω εγώ γρήγορα. Τι ετοιμάζεις, Γιάννη? Τι ετοιμάζω? Τραγούδι νέο. Εμφανίσεις. Ναι, σιγά, σε λίγο χρόνο θα βγάλω ένα καινούριο τραγούδι για Παρίσι. Α, για το Παρίσι. Και η έμπνευση έρχεται από την ελληνική μουσική πάλι. Έχεις μεταφέρει κάποιο τραγούδι από τα ελληνικά στα γαλλικά? Όχι, αυτό είναι ολόκληρο τραγούδι από μένα στα γαλλικά. Α, για το Παρίσι λοιπόν. Λοιπόν, εδώ είμαστε να το μεταφέρεις εδώ και να μας το τραγουδήσεις πρώτη φορά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα μπράβο, πολύ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χαιρετισμού στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πόσο όμορφη είναι αυτή η επικοινωνία εκεί των ανθρώπων βρίσκω στο εξωτερικό, που εμπνέονται από τη χώρα μας, που κρατούν το χαμόγελό τους και που επιδιώκουν, γιατί ο Γιάννης βέβαια είναι ένα παιδί που έχουμε διατηρήσει από πέρυσι επαφές, μας παρακολουθεί δορυφορικά εδώ την Κρήτη TV, μας στέλνει μηνύματα, μιλάμε. Και τι να πούμε, τα καλύτερα, τα καλύτερα. Και λοιπόν, είναι ωραίο γιατί η ελληνική μουσική ταξιδεύει πέρα από τα σύνορα. Ακριβώς και αυτός ο ήχος. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, πάμε να κάνουμε φινάλε.